Πάμε λίγο στη Δράμα, η οποία πέρασε και το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους εν μέσω εκεί εκλογών. Πολύ καλή φουρνιά ταινιών φέτος. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεσαι? Εσείς? Δόξα σε ο Θεός, το παλεύουμε. Πώς πάει η Δράμα, τι κάνει? Συνεχίζει το ίδιο δράμα. Αλλάξατε εκεί ένα βουλευτή από ό,τι βλέπω. Έφυγε από το ποτάμι ο Κυριάκος, ο Χαρακίδης, ο πρώην δήμαρχός σας. Και φέρατε την Χαράτη Κεφαλίδου. Ναι, στο Πασόκ τώρα. Η μόνη που είχε κάνει χειραψία τον κύριο Παπαδήμο μέσα στη Βουλή όταν πέρασε το μεσοπρόθεσμο. Εντάξει. Τι, τώρα για μια χειραψία θα την κρεμάσει τη γυναίκα? Δεν είπα τέτοιο. Σου λέω απλά. Έχει σαβουάρ βίβρη χαρά, σαβουάρ βίβρη. Ναι, παιδί μου, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πώς τα βλέπω, αν θυμάσαι σε κατηδία συζήτηση σου είχα πει και τουλάχιστον για το ΕΠΑΜ. Μα ούτε ένα τακατό βλέπω. Και δυστυχώς έπεσα μέσα, όχι για το ΕΠΑΜ. Είναι ότι τουλάχιστον εγώ αυτή την πεποίθηση έχω. Γιατί ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τώρα καλύτερα. Ίσως επειδή είναι από κινητό. Όχι, ίσως επειδή είναι από κινητό. Έχει μια, μια επανάληψη κάποια κινητά, ακούς τη φωνή σου κάποιες φορές. Ναι, ναι, δεν πειράζει, θα το συνηθίσω. Η πεποίθησή μου είναι πώς λέει η παροιμία, Φίνα Φινά και Χειρακίνη, μάλλον το αρχαίο νομικό. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή τη... και δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω. Το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή και η θέση του ΕΠΑΜ και ο Καζάκης ίσως είναι αυτή η μοναδική τύχη που έχει η χώρα μας. Και αν δεν το αντιληφθούμε, διότι η μόνη χείρα που κινούμε είναι η παλιδρομική κίνηση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι πλήρη ενταγμένο σε αυτό το δόγμα του Ευρω... ή της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω ποια θα υπάρχει, από πού θα υπάρχει αντίσταση, τουλάχιστον εντός κοινοβουλίου δεν θα υπάρχει μια αντίθετη άποψη. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή και η ΚΚΕ θα είναι τύπης αντιπολίτευση. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες, δύσκολα μέτρα. Και τελικά δεν ξέρω. Έχεις να κάνεις γενικά με ένα συνδυασμό εγωισμού και ανοησίας. Προσπαθείς να ενημερώσεις, γιατί το θέμα έλλειψη ενημέρωσης είναι εύκολο. Όταν μέσα μπροστά έχεις ένα τείχο εγωισμού και ανοησίας, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να θέλει γαϊδουρινή υπομονή και εκεί πρέπει εμείς να συνεχίσουμε τουλάχιστον, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ενημέρωση λες ότι απουσιάζει από τον λαό? Ενημέρωση δεν δέχεται και εύκολα, όλους δεν ακούει. Στην Ελλάδα μάθαμε όλοι να φωνάζουν, να γαβγίζουν, να ευσώνουν τους τόνους και όχι να ακούνε. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα να γνωρίζεις κάτι και αυτό το έχει ζήσει και το έχουν ζήσει όλοι μας, φαντάζομαι. Και δεν μιλάω για ιδιαίτερη γνώση, κάτι που μπορεί να το έχει ζήσει εσύ προσωπικά. Να εντάξει τώρα, και ο Λεβέντης περίμενε 25 χρόνια για να μπει στη Βουλή. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και εσείς τώρα το 11 ξεκινήσατε. Ο Λεβέντης, όπως το είπες, μπορεί να περίμενε για τον εαυτό του να μπει στη Βουλή. Εμείς δεν θα έχουμε 25 χρόνια. Δεν είναι για τον εαυτό μας. Βλέπεις ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, βαθαίνει η κρίση και χειροτερεύουν τα προβλήματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή αν θα μπούμε εμείς στη Βουλή. Θέμα είναι πώς θα γλιτώσουμε από αυτή τη λέλαπα. Το Λεβέντη, εντάξει, τον βάλανε στη Βουλή, τον ήθελε το σύστημα. Κατά τη δικιά μου άποψη, για να αποδομηθεί τελείως το πολιτικό... γίγνεσθε, ώστε να... ήδη είδες πόσο απογοήτευση υπήρχε και πάρα πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουνε. Σκέψου να είναι και ένας συνδυασμός ακόμα χειρότερος. Να λέω άλλος, δεν είναι μόνο απατεώνες, δεν είναι μόνο ανίκανοι. Είναι και κάτι ακόμα χειρότερο να μην εκφραστώ τώρα, οπότε αυτό θέλω για αυτήν. Ναι, από τον κόσμο που είδες εσύ όλη την προεκλογική περίοδο, είδες κόσμο που ναι μεν σας άκουγε, αλλά δεν σας εμπιστευότανε? Είδα κόσμο που δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Ένας λαός για να μπορέσει να αντιταχθεί και να ξεσκοθεί, πρώτον καταρχήν πρέπει να μάθει τι πρέπει να υπερασπιστεί και δεύτερον ποια δικαιώματα έχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έτσι κι αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, γιατί είναι κομματόσκυλα και έχουν μάθει από εκεί να ελίσσονται και να τρώνε.
Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θεωρεί ότι είμαστε κατώτεροι των κατακτητών, και όταν ένας λαός δεν αναγνωρίζει την ικανότητά του και την αξία του, έναντι του κατακτητή τουλάχιστον, δεν μπορεί να ταξισκωθεί ποτέ. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λένε καλά κάνουν οι Γερμανοί και μας τα παίρνουν όλα, μπας και μας τρώσουν, είδαμε και τους δικούς μας. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που φοβάται. Όπως φοβάται ο δούλος να φύγει από τη σκλαβιά του, να σπάσει τα δεσμά του. Και ακούς τρελά πράγματα, έχω ακούσει τρελά πράγματα από το διάστημα. Έχω ακούσει να μου λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εθνικό νόμισμα γιατί θα μας το επιτρέψουν οι αγορές και οι τράπεζες. Δηλαδή παρανοϊκά πράγματα. Κάτι που δεν στέκει φυσικά, αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι που ακούνε και λένε εντάξει, οκ, καλά τα λες, αλλά φοβάμαι να γίνει αυτό που λες. Είναι αυτό που λέμε, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Ακριβώς. Κάτσε να μας πει ο Βασίλης εδώ κάτι θέλει να μας πει. Βασίλη, πες το. Καλημέρα. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα σε εσένα και στο φίλο εκεί που τα λέει. Καλημέρα Βασίλη. Το φίλο του Καζάκη. Σταύρο, ο Νιεροκρήτη, ξέρεις από Νιεροκρήτη. Διάβαζα τον Καζαμία της μαμά, της γιαγιάς μου, της γιαγιάς μου, ναι. Είδα ένα όνειρο σήμερα, μπορεί να ήταν σημαδιακό, δεν ξέρω. Πες το να το εξηγήσουμε εγώ και ο Στέλιος. Είδα τον Τζιτζικώστα, μια ημερομηνία 6-6 του 16, να μπαίνει μέσα στην Βολή με πάνω σε ένα άσπρο άλογο, ρε. Καλά, κάνε όνειρα. Κάνε όνειρα. Νίκο Παναγιωτόπουλο θα ψηφίσεις. Θα καταθέσει υποψηφιότητα, μαθαίνω. Εντάξει, μα λέτε. Καλός είναι και ο Νίκος. Δεν είναι και στο... Πάνω σε πράσινο άλογο, όχι σε άσπρο. Σε πράσινο. Το ευρύ κοινό όλης της Ελλάδος ο Νίκος είναι μια αναγέννηση. Έλα μου ντε, και εσύ αν λεγόσουν Βασίλης Παναγιωτόπουλος θα ήσουν σήμερα βουλευτής. Ξέρεις τι λάθος κάνει τελικά η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Πες το, πες το, πες το. Σ' ακούει ο Καλατζής τώρα, πες το. Έβλεπα εσύ τώρα στην τηλεόραση το πρωί το Βρούτσι, το Στυλιανίδη, το Βορύδη, τον Άδωνη. Και λέω τώρα από αυτούς εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει κέρδος ή χάσιμο. Γιατί αυτοί τώρα ξέρεις οι άνθρωποι, όπως και ο Λοβέρδος και ο Βενιζέλος από τον Πασόκ, έχουν μια ομάδα που έχουν από 5.000 ψηφοφόρους και γίνουν βουλευτές. Με όλα τη ζημιά που κάνω στον υπόλοιπο κόσμο την αναλογίζεται κανένας. Δηλαδή ο άντρα μου Πενιζέλος παίρνει 10.000 ψήφους, γίνει βουλευτής. Αλλά σε όλη την επικράτεια που το βλέπω χάνει 100.000 ψήφους. Καταλαβαίνεις το πιάνει το λάθος τώρα. Αν βγει ο Παναγιωτόπουλος ή ο Τζιτζικώστας και έχει αυτό στη Νέα Δημοκρατία που σου προανέφερε πιο μπροστά, πάει στα ίδια που θα στάθανε. Πες μου λίγο, τον Καζάκη το θεωρείς η τελική επιλογή για τον Έλληνα ψηφοφόρο, όπως είπε ο Στέλιος πριν. Εγώ πίστευα ότι αν ο Καζάκης εσουρμαντωνόταν με τον Λαφαζάνη τώρα θα είχα στη Βουλή. Ένα δέκατο του χιλιοστού ήθελε. Αλλά τι έγινε τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Βασίλης, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Έλα Στέλιο. Ρωτάει τι έγινε, τα είπαμε αυτά, ας τα ξαναπούμε. Προσωπική μου άποψη, πριν φτάσω στο τι έγινε επισήμως, ο Λαφαζάνης έκανε τα δύνατα δυνατά να μην γίνει καμία συνεργασία, γιατί προφανώς ήταν στημένος από το σύστημα να αποδομηθεί το όχι. Να μην ενωθεί αυτό το όχι, ούτε εξέφρασε ο λαός στις πλατείες, μπορεί να μην ήταν ξεκάθαρο όχι στην Ευρωζώνη ή ό,τι άλλο, αλλά ήταν ξεκάθαρο όχι στη λιτότητα, όχι στα νέα μέτρα, όχι στα μνημόνια. Δηλαδή ήταν αγκαλιές σε φωτογραφίες, σε δημόσιες, γνωστοποιούσαν την επαφή τους και την φιλία τους, ας το πούμε, την πολιτική με τον Αλαβάνο. Δεν ευοδόκησε αυτή η συνεργασία. Δεν μπόρεσαν να συνεργαστεί με την Ανταρσία, που το επιδίωξαν. Δεν συνεργάστηκαν εμάς, αυτοί φυσικά δεν το δέχτηκαν, δεν το θέλησαν. Οι δικαιολογίες ήταν πολύ φτηνές, θα έλεγα. Και τελικά και ακόμα και ο προεκλογικός αγώνας που κάνανε ήταν εις βάρος τους. Υπήρξε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων ανεξαρτήτου ιδεολογίας και κομματικής κατεύθυνσης που καλώς κακώς θεωρούσαν την Κωνσταντοπούλου πάρα πολύ ικανή και πάρα πολύ άξια. Και όμως και αυτούς τους έχασε με τον προεκλογικό αγώνα που κάνανε. Και τελικά ίσως το σύστημα τελικά, επειδή όταν χρωτοπονάεις πάρα πολύ για να ξαργυρώσεις και μετά και πολύ ακριβά τη φωνή σου, όταν τους κάνεις τη δουλειά σε κλωτσάνε και σε πετάνε πρώτο έξω. Αυτό αποδείχθηκε. Πράγματι, αν μπορούσαν να συνεργαστούν διάφοροι φορείς, θα ήταν τώρα μέσα στη Βουλή μια διαφορετική φωνή. Και αυτό ήταν, νομίζω, μεγάλο του... έχει ευθύνη ο ίδιος. Τουλάχιστον εμείς όσοι πάμε δεν είχαμε καμία ευθύνη. Ήμασταν οι πρώτοι που ανακοινώσαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Οι επαφές ήταν πάρα πολλές και επαναλαμβανόμενες. Και στο τέλος η δικαιολογία ήταν ότι υπάρχει μια μερίδα μέσα
από το Λαφαζάνη που δεν θέλουν να συνεργαστούν με εμάς, διότι αναφερόμαστε πάρα πολύ στο θέμα πατρίδας και εθνικής ανεξαρτησίας. Μάλιστα. Άρα για αυτούς ήμασταν εθνικιστές. Στέλιο. Εντάξει, είναι η άποψή τους και κατανοητή. Η άποψή τους όμως τελικά τι καταφέρανε. Ναι, και αυτό, να ένα... και αυτό έτσι όπως το έβαλες έχει και αυτό την ουσία του, έχει τη λογική του. Τι κατάφεραν δηλαδή, αποδόμησαν ένα... όχι, δεν συνεργάστηκαν με έναν Αλαβάνο που έχει και αυτός εξίσου ένα τουλάχιστον καλά τεκμηνωμένο σχέδιο εξόδου. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, μπορεί κάποια λεπτά σημεία που είναι πολύ σημαντικά για μας, είτε άθελα είτε με δόλο ο Αλαβάνος δεν τα συμπεριλαμβάνει, αλλά τουλάχιστον είναι ίσως οι μόνοι που έχουν ένα πολύ καλό τεκμηρωμένο σχέδιο. Ούτε και με αυτό συνεργάστηκε. Δηλαδή τι ήθελε να κάνει τελικά. Αυτή την αλαζονία την πληρώνει ο Λαφαζάνης ή η Κωνσταντοπούλη, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει μια διαφορετική φωνή αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Και η αποχή είναι πολύ σημαντική, δυστυχώς. Έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ξέρεις ένα τραγούδι του συγχωρεμένου του Σιδηρόπουλου που λέει «Έχει το νου σου το παιδί». Θα έρθουν να σου πω ότι σε αγαπούνε, θα έρθουν λογάδες και δραματικοί, θα σε πουλήσουν και στο τέλος τι λέει. Ότι αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Όταν το 50% των Ελλήνων που σίγουρα είναι λιγότερο, γιατί αυτή η κατάλογη τελικά δεν ξέρω πώς γίνεται, το σώμα των ψηφοφόρων αν είναι σχεδόν όσο πληθυσμός της Ελλάδος, κάτι δεν πάει καλά. Ή γεννιούνται όλοι 18 χρονών ή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά η αποχή όμως ήταν εδώ, ήταν μεγάλη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που ετοιμάζουν για τα παιδιά τους είναι μια βαλιτσούλα και να τα στείλουν στο εξωτερικό, που και αυτό η μια χώρα μετά την άλλη θα ισοπεδωθούν όλα τα κοινωνικά. Τι να πω τώρα δηλαδή. Αν δεν γλιτώσει το παιδί δεν υπάρχει ελπίδα. Αν αυτούς τους νέους τους δίνουμε εμείς μια προοπτική και ένα μέλλον, και το μόνο μέλλον είναι να φύγεις παιδί μου στο εξωτερικό, γιατί εγώ δεν γουστάω να πάω να ψηφίσω κανέναν. Οι συνθήκες αλλάζουν. Και εγώ για πάρα πολλά χρόνια δεν πήγα να ψηφίσω κανέναν. Γιατί θεωρούσα ότι όλοι δεν μου δίνουν κάποια λύση. Η επιλογή που μου δίνουν να ψηφίσω ήταν συγκεκριμένη και από αυτούς και δεν είχε κάποιο νόημα. Εδώ όμως μιλάμε για πλήρη καταστροφή και υποταγή της χώρας. Πρέπει να βρει τη λύση. Το ΕΠΑΜ είναι εδώ. Προσφέρει μια πολύ καλά τεκμηρωμένη λύση. Όταν λες εγώ δεν πάω να ψηφίσω κανένα γιατί δεν μ' αρέσει κανένας πλέον, είναι όλοι πουλημένοι. Ποια είναι η ελπίδα που δίνεις στο παιδί σου λοιπόν. Πώς θα γλιτώσει. Πώς θα γλιτώσει αυτή η χώρα και αυτή η πατρίδα μας. Αν τα ξεπουλήσουμε όλα γιατί βαριόμαστε να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Είδα ένα ζευγάρι στο εκλογικό κέντρο που ήμουνα μαζί με το παιδάκι τους, βγήκαν να ψηφίσουν και τους λέει ο άντρας της τελικά το έριξε στο ποτάμι. Όχι λέει δεν αντιστάθηκα στο λεβέντι. Αχ μωρή της λέει. Λες να κάνω βλακεία του λέει το άντρος της. Έλα μου αρέ και τόσα χρόνια που σφίγαμε τους άλλους τι κάναμε. Συγγνώμη δεν έχει καταλάβει κανένας πως υπεύθυνη είναι αυτή η ψήφος μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις όλους αυτούς τους γονείς που πάνε και ψηφίζουν ένα κόμμα που το ψήφισαν για να ασκήσει τα μνημόνια, να το βγάλει από τη λιτότητα και τώρα το ψηφίζουν για να το βάλει πιο βαθιά στη λιτότητα. Ή δεν πάει να ψηφίσει καθόλου. Ή ψηφίζουν ένα λεβέντι που λέει εγώ είμαι υπέρ του μνημονίου, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά φταίνει η πολιτική που δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα. Τώρα που θα τα δούμε να εφαρμόζονται θα κλάψουμε άλλες κανανούλες. Ή αν και ψηφίζουν τις Νέες Δημοκρατίες που και αυτές κάνα τη δουλειά τους. Μια χαρά μας φέραν το δεύτερο μνημόνιο. Ή μου λες για τη χαρά την Κεφαλίδου που έδωσε στο χέρι στο δωτό πρωθυπουργό. Μας έβαλε στο μεσοπρόθεσμο. Που ήταν στο Πασό που στήριζε τον Παπαντρέο που μας έφερε στο μνημόνιο. Και προσπαθούν τώρα να μας πούνε οι σοσιαλιστές ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Όχι. Το να μπει σε μνημόνια και σε δουνουτού είναι πολιτική απόφαση. Δεν είναι λύση ανάγκης. Υπάρχουν χώρες με πολύ μεγαλύτερο χρέος από την Ελλάδα και δεν έχουν μπει σε κανένα μνημόνιο. Εάν είμαστε τόσο σκυζοφρενείς τελικά, σαν χώρα, πού θα το πάμε τελικά, να τα καταστρέψουμε όλα να καούνε, μπας και ξαναγεννηθούμε από τις τάξεις μας. Αυτό θέλουμε, εκεί θέλουμε να το πάμε. Δεν ξέρω τι άλλο να σου προσθέσω. Ήσουνα περιγραφικότατος. Και δώσ' μου λίγο και μια έτσι πρόβλεψη. Πιστεύεις ότι με την ψήφιση των εφαρμοστικών και με όλα αυτά τα όσα έρχονται στη Βουλή, γιατί τώρα αυτή την ώρα μιλάει ο Τσίπρας για τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δώστε μου λίγο. Να τιμήσουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο ελληνικός λαός για δεύτερη φορά μέσα σε 8 μήνες. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο που μας γεμίζει με ευθύνες να ανταποκριθούμε και να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του λαού μας. Να φανούμε άξιοι της επιλογής τους, της επιλογής τους να έχουμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε και να φέρουμε στη
στη χώρα τις απαραίτητες τομές, τις αναγκαίες αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές στις τομές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για να ανασάνει. Η εντολή που λάβαμε λοιπόν μεταφράζεται σε μία και μόνο λέξη. Δουλειά. Σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά χωρίς ιδιοτέλειες, αλλά με συλλογικότητα και με αίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλαμβάνουμε. Της ευθύνης να αποκαταστήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού για μια κοινωνία ισότητας και ευημερίας. Τη μεγάλη ευθύνη σε 4 χρόνια από σήμερα να έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια διαφορετική Ελλάδα, μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα έχει βγει από την κρίση, θα έχει φύγει από την επιτροπία των δανειστών και θα έχει επιστρέψει σε μια ανάπτυξη, μια ανάπτυξη όμως με κοινωνικό πρόσημο, με πρόσημο προστασίας των πιο αδύναμων. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να κρατάει τους νέους ανθρώπους, ιδίως τους νέους επιστήμονες, να μένουν στη χώρα, να δουλεύουν εδώ, να δημιουργούν εδώ, να μπορούν να προκόψουν εδώ. Μια Ελλάδα που θα έχει αποκαταστήσει το διεθνές της κύρος και θα είναι ξανά ισχυρός και ισότιμος εταίρος στην Ενωμένη Ευρώπη. Αυτός ο στόχος, στον ορίζοντα της τετραετούς θητείας που έχουμε μπροστά μας, είναι στόχος απόλυτα εφικτός, αρκεί να τολμήσουμε μεγάλες τομές και αλλαγές εντός της χώρας. Μάλιστα. Αυτά μέσα αυτή την ώρα από την πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είναι περίπου, Στέλιο και αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτά τα γνωστά που είχε πει επανειλημμένες φορές ο Πρωθυπουργός. Κάνε μου ένα σχόλιο, Στέλιο, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Η εκπαίδευση και τα συμπληρώματα διαστροφής βοηθάνε πάρα πολύ.